Yamaha Tracer 900 ή αλλιώς η Χνηλάτης. Και εμείς την οδηγήσαμε, την ταξιδέψαμε και θα σας την παρουσιάσουμε. Προηγούμενα επεισόδια έχουμε δει τον τρικύλινδρο κινητήρα των 847 κυβικών εκατοστών crossplane με την υψηλή ροπή του high torque όπως το ονομάζει η Yamaha και έτσι είναι σε άλλα μοντέλα και συγκεκριμένα στο XSR900. Εδώ θα δούμε την ίδια μοτοσυκλετιστική δομή πάνω σε μια πιο σπορ και τουριστική μοτοσυκλέτα. Γι' αυτό και εμείς δεν τη δοκιμάσαμε απλώς, ταξιδέψαμε μέχρι το Πήλιο. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και ας ξεκινήσουμε ουσιαστικά από το σύνολο της μοτοσυκλέτας και θα πιάσουμε όλες τις μορφές προσέγγισης που μας δίνει ο Χνηλάτης. Το Tracer είναι μια σπορ κατασκευή που ουσιαστικά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε καθημερινά τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα αλλά και σε ένα μεγάλο φάσμα δυνατοτήτων. Ο αναβάτης κάθεται πάνω σε ένα πλαίσιο αλουμινένιο δύο δοκών που και το ψαλίδι εξακολουθεί να είναι και αυτό από αλουμίνιο και συνεργάζεται η ανάρτηση και το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας με μοχλικό και ένα σχεδόν κάθετα τοποθετημένο αμορτισέρ. Ο αναβάτης έρχεται όρθιος, στημένο το σώμα του σε ίσια θέση και τα χέρια του αρκετά μπροστά, οπότε μιλάμε για μια ξεκούραστη και καθημερινή θέση οδήγησης. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να αναφέρουμε ότι και η σέλα ρυθμίζεται σε δύο θέσεις. Αν και το ύψος το δικό μας βρίσκεται κοντά στο 1,80-1,75, δεν χρησιμοποίησαμε τη σέλα στην ψηλή θέση. Επιπλέον, όταν βρίσκεται στην ψηλή θέση, φέρνει το σώμα αρκετά ψηλά και ίσως το σύνολο να μην είναι τόσο διαχειρίσιμο από τον οδηγό. Λοιπόν, ταξιδέψαμε, έχουμε και τη δυνατότητα να σας αναφέρουμε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων της μοτοσυκλέτας από εθνική οδό, σφιχτό κομμάτι, αλλά και στριφτερό επαρχιακό δίκτυο που σε αυτό το τερέν ουσιαστικά ενδείκνεται να οδηγήσουμε ευχάριστα τη μοτοσυκλέτα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την εθνική οδό, όπου εκεί το Tracer θα μας δείξει ότι έχει ένα κινητήρα που μπορεί να κινηθεί με χαμηλές στροφές και πολύ μεγάλες ταχύτητες. Όμως σε αυτό το σημείο δεν συμφωνεί 100% το Sazman, γιατί δυστυχώς έχουμε μία πέμπτη και μία έκτη σχέση στο κυβότιο που θα κρατήσουν αρκετά ψηλά τις στροφές του κινητήρα όταν θα θέλουμε να ταξιδέψουμε. Επειδή το Tracer είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, δομημένο πάνω στο XSR και στο MT-09, αλλά είναι μια διαφορετική κατασκευή, πρέπει να πούμε ότι εδώ η Yamaha για να σηκώσει ψηλά το τιμόνι τι έκανε. Έφερε πολύ μακριά μεγάλα καβαλέτα, από την κάτω τη μονοπλάκα μέχρι εκεί που βρίσκεται το τιμόνι. Τι συμβαίνει με αυτή την εργονομική τοποθέτηση του τιμονιού σε σχέση με την μονοπλάκα? Εδώ εντοπίζουμε πολύ έντονα το γυροσκοπικό φαινόμενο. Έχουμε απομακρυνθεί από τον εμπρόσιο τροχό που είναι 17 ιντζών και αισθανόμαστε πιο βαρύ το μπροστινό σύστημα της μοτοσυκλέτας. Όπως και να έχει, το Tracer είναι σπορ μοτοσυκλέτα και ας τη δούμε συνολικά τόσο από τον κινητήρα πώς συνεργάζεται με πλαίσιο κιναρτήσεις όσο και με τη θέση οδήγησης, γιατί είναι πολύ σημαντικό μέρος της οδήγησης πάνω σε μια σπορ κατασκευή. Το τιμόνι λοιπόν είναι ψηλά. Το σώμα του αναβάτη επιπλέον είναι ψηλά και σχετικά εκτεθειμένο. Και τα δύο μαζί μας δίνουν μια αργή δυνατότητα οδήγησης. Όχι όμως από πλευράς γεωμετρίας της μοτοσυκλέτας. Γεωμετρικά η μοτοσυκλέτα είναι πολύ γρήγορη. Όμως το τιμόνι μας δίνει μια αργή κατευθυντικότητα.
Αυτό θέλει συνήθεια και για να μπορέσουμε να στρίψουμε γρήγορα και να εναρμονιστούμε με το σύνολο της μοτοσυκλέτας, πρέπει το σώμα του αναβάτη σε γρήγορη οδήγηση να τοποθετηθεί μπροστά και χαμηλά. Να βοηθήσουμε δηλαδή με τον κορμό να στρίψει η μοτοσυκλέτα. Αλλιώς θα έχουμε απλά ένα βαρύ μπροστινό σύστημα. Πάμε να δούμε και τις αναρτήσεις, γιατί συνδυαστικά η θέση οδήγησης με τη γεωμετρία του συνόλου είχαν ανοίξει πολλά θέματα στο γεγονός ότι το Tracer κουνάει στα πολλά χιλιόμετρα. Έχει δηλαδή μία αστάθεια στο μπροστινό τιμόνι. Είδαμε ότι δεν έχουμε κανένα ίχνος κουνήματος. Η μοτοσυκλέτα ήταν κυριολεκτικά τρένο και δεν αισθανθήκαμε το τιμόνι ούτε να κουνάει ούτε να θέλει να κουνήσει. Εμείς τι κάναμε? Παίρνοντας τη μοτοσυκλέτα όπως και το MT7 αλλά και το XSR και σας το είχαμε αναφέρει και τότε σε προηγούμενες εκπομπές, ρυθμίσαμε το πίσω αμορτισέρ. Πολύ σημαντικός τομέας και προσέξτε. Εδώ το αμορτισέρ έχει μηδενικό sag, δηλαδή δεν έχει καθόλου αρνητική διαδρομή ακόμα και όταν βρίσκεται στη θέση 0. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει να το προσέξετε. Η μοτοσυκλέτα στη στάνταρ θέση έχει το αμορτισέρ στην τρίτη θέση προφόρτισης. Αυτό το κάνει πάρα πολύ νευρικό. Συνδυαστικά ότι και το βιδάκι της απόσβεσης επαναφοράς, πάλι μιλάω για το πίσω αμορτισέρ, είναι αρκετά γρήγορο, δηλαδή αφήνει την ανάτηση να έρχεται πολύ γρήγορα μετά από βύθιση στην αρχική της θέση, δημιουργεί μία ταλάντωση. Εμείς λοιπόν αποφορτίσαμε πλήρως το αμορτισέρ, δεν έγινε τέλειο, βελτιώθηκε όμως σημαντικά και βιδώσαμε μία θέση πριν το τέρμα το βιδάκι της απόσβεσης επαναφοράς. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας σαν ανάρτηση έγινε πολύ καλύτερο και με πολλά σπορ στοιχεία. Μπροστά η ανάρτηση είναι αρκετά ενδοτική σε γρήγορη οδήγηση, είναι μαλακιά. Δηλαδή σε δυνατά φρεναρίσματα θα καλύψει και τα 143 χιλιοστά της διαδρομής της. Έτσι λοιπόν αδειάζει το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας. Όμως σε καθημερινή χρήση και αν θέλουμε να τη βάλουμε και σε ένα χωμάτινο οδόστρωμα δεν θα μας προβληματίσει καθόλου. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε διελεύσεις αν και είναι 100% street με 17 ρεζάντες και σε χωμάτινα πεδία. Εδώ όμως που πρέπει να αναφερθούμε και να μείνουμε, γιατί όλα αυτά τα επηρεάζει πάρα πολύ, είναι ο κινητήρας. Ο κινητήρας τρικύλινδρος, 115 ολόκληρους ύπους στις 10.000 στροφές, με αρκετή νευρικότητα και αρκετή δύναμη, ουσιαστικά επηρεάζει αναρτήσεις και ό,τι έχει να κάνει με το υπόλοιπο κομμάτι του Tracer. Έχουμε να κάνουμε με ένα κινητήρα φαινόμενο, 100%. Πραγματικά η μοτοσυκλέτα εδώ βασίζεται και αυτή είναι η διαφορετικότητα από όλες τις άλλες μοτοσυκλέτες που βγαίνουν με τη Yamaha να παίρνει προβάδισμα και πρωτοπορία. Έχουμε το Motel Euro 4 με μια κατανάλωση που σε ταξίδι θα κυμανθεί κοντά στα 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Καθημερινή χρήση δεν θα περάσει τα 5 λίτρα και αν θέλουμε να οδηγήσουμε πολύ σπορ, ναι, εκεί θα πάρουμε σίγουρα 9 λίτρα κατανάλωσης πάρα πολύ εύκολα. 115 ύπους όπως σας είπα, δεν ήταν δυνατόν να έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση αν και η μοτοσυκλέτα είναι στις προδιαγραφές Euro 4. Εδώ πρέπει να πούμε και το συνολικό βάρος της μοτοσυκλέτας που είναι 210 κιλά. Δεν θα μπορούσε να ήταν λιγότερο, πλαίσιο αλουμινίου, ψαλίδι αλουμινίου, τρικύλινδρος κινητήρας είναι πολύ ισορροπημένα στο πλαίσιο των προδιαγραφών και της εποχής. Αυτό που μας κάνει εντύπωση οδηγώντας το Tracer είναι οι πολύ μεγάλες και μακριά από τα χέρια μας χούφτες που έχει τοποθετήσει η Yamaha. Σίγουρα είναι εντυπωσιακές, αλλά δεν ξέρω και δεν νομίζω ότι είναι τόσο εργονομικές όσο θα περιμέναμε. Η Yamaha μας δίνει μια πολυμορφική, θα λέγαμε, μοτοσυκλέτα, όχι με προσέγγιση ιδιαίτερη προς το χώμα, ναι, μπορούμε να το προσεγγίσουμε, αλλά ουσιαστικά είναι μια σπορ, ταξιδιωτική, καθημερινή και γεμάτη δύναμη και ροπή. Σίγουρα σαν τεχνολογικά βοηθήματα η μοτοσυκλέτα και σαν σημείο των γύρων έχουμε δύο θέσεις στο traction control και έχουμε και τρεις διαφορετικούς χάρτες για την απόκριση του γκαζιού. Θέση Α που είναι και πιο νευρική μοτοσυκλέτα στο σημείο, η θέση Β και η στάνταρ. Εμείς επιλέξαμε να οδηγήσουμε τη μοτοσυκλέτα και τουριστικά και στην εθνική οδό αλλά και σε γρήγορη οδήγηση στη θέση στάνταρ. Η Tracer 900 έχει συζητηθεί στο παρελθόν ότι ουσιαστικά είναι και αντικαταστάτης του TDM. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε, το TDM έφυγε και το Tracer
Racer είναι κάτι τελείως καινούριο. Όμως οι μοτοσυκλετιστές που θα επιλέξουν αυτήν τη μοτοσυκλέτα μας έρχονται και από την οικογένεια των DDM ή είναι αναβάτες που θα γλυκοκοιτάζανε την DDM 900. Όπως και να έχει, δεν ταυτίζει η Yamaha με το DDM 900 το συγκεκριμένο μοντέλο, όμως όπως και να έχουμε, φεύγοντας το ένα από την αγορά και έρχοντας το άλλο, έχουμε και μια εμπορική αντικατάσταση από πλευράς κόσμου. Η μοτοσυκλέτα είναι σπορ, είναι ταξιδιωτική, είναι καθημερινή, είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς την οδηγήσαμε, μας άρεσε, είναι ένας χούλιγκαν για μέσα στην πόλη και ένας πολύ καλός σύμμαχος για όλες τις χρήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να ολοκληρώσουμε και την παρουσίαση, λέγοντας φυσικά την τιμή του μοντέλου που είναι στις 10.900 ευρώ. Να είστε όλοι καλά και να φοράτε πάντα το μοτοσυκλετιστικό σας εξοπλισμό.